Εγώ φαντάζομαι ότι είναι ακριβώς το ίδιο σκηνικό με αυτό στην Ισπανία. Άλλος κέρδισε και στην Ισπανία, στην κάλπη, αλλά άλλος έχει το δικαίωμα ή μάλλον την ευκαιρία να σχηματίσει κυβέρνηση που να είναι βιώσιμη. Ακριβώς. Ουσιαστικά η Πολωνία πάει για μια αλλαγή σελίδας. Ναι. Με ένα πιο φιλοευρωπαϊκό προφίλ. Αυτά ήταν τα καλά νέα για τις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, δεν είναι τα οριστικά. Θα ανακοινωθούν είτε απόψε αργά το βράδυ, είτε αύριο, την Τρίτη. Το κόμμα των Νόμων και Δικαιοσύνη, η τωρινή δηλαδή κυβέρνηση, πήρε μεν το 36,8% των ψήφων. Ωστόσο, δεν συγκεντρώνει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ακόμη και να συμμαχήσει με τους ακροδεξιούς, θα συγκεντρώσει λιγότερες έδρες από τις απαιτούμενες 231. Θα συγκεντρώσει δηλαδή 212 από τις 231 που απαιτούνται, προκειμένου να σχηματίσει στη πλειοψηφία στη Βουλή, που είναι 460 οι έδρες στο Κοινοβούλιο της Πολωνίας. Αντιθέτως, ο συνασπισμός πολιτών του Ντόναλντ Τούσκ, που λαμβάνει περίπου το 32% των ψήφων, με δεδομένο το ότι θα συμμαχεί με τον Τρίτο Δρόμο που έχει το 13% και το κόμμα της Νέας Αριστεράς που παίρνει το 8,6%, συγκεντρώνει 248 έδρες, επομένως μπορεί να σχηματίσει η κυβέρνηση. Μάλιστα και ο Γιαρόσλαβ Κατσίνσκι είπε ο ίδιος ότι παραδέχθηκε ουσιαστικά την ήττα, και ο κύριος Τούσκ είπε αντιθέτως ότι αυτό σημαίνει το τέλος της κυριαρχίας του κόμματος της δικαιοσύνης της Πολωνίας. Ήταν 8 χρόνια στην εξουσία, το 2015. Ο Τούσκ, που έχει θητεία στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ήταν πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είπε πως νίκησε η Πολωνία, νίκησε η δημοκρατία, τους διώξαμε από την εξουσία. Και αυτό είναι ένα καλό σημάδι για γενικότερα την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το κόμμα του κυρίου Κασίνσκι, που βλέπουμε τώρα εδώ αυτός ο ασπρομάλης, ο κύριος που φαίνεται, είναι ο εκ των ιδρυτών, γιατί είναι μαζί με τον αδερφό του, ο οποίος, να θυμίσουμε, ο αδερφός του ήταν δίδυμη, σκοτώθηκε, αν δεν κάνω λάθος, το 10 στο αεροπορικό δυστύχημα στο Κατίν της Ρωσίας, όταν πήγαινε εκεί για να γίνει επιμνημόσυνη δέηση για τους 50.000 Πολωνούς που είχαν σφαγιαστεί κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τότε έχασε τη ζωή του ο αδερφός του κυρίου Κασίνσκι. Βέβαια, αυτός δεν είναι τόσο στην προμετωπίδα του κόμματος, γιατί είναι ο Μοραβιέφσκι, αν δεν κάνω λάθος, ο πρωθυπουργός, και ο Ντούντα ο πρόεδρος, έτσι. Το ενδιαφέρον αυτό με τον Ντούντα είναι ενδιαφέρον, γιατί αν θεωρήσουμε ότι θα σχηματιστεί η κυβέρνηση από τον κύριο Τούσκ, ουσιαστικά μένει να δούμε πώς θα συνεχιστεί αυτή η συνύπαρξη με τον κύριο Ντούντα, ο οποίος είναι φύλαπλος κείμενος στο κόμμα του νόμου και της δικαιοσύνης της Πολωνίας. Μου κάνει πάντως εντύπωση ότι το κόμμα λέγεται του νόμου και της δικαιοσύνης, και αυτό που έβαλε πρώτο στο στόχαστρο το συγκεκριμένο κόμμα ήταν ακριβώς ο νόμος και η δικαιοσύνη. Θέλησε να κάνει ουσιαστικά μια κάθαρση η δικαιοσύνη, να τα κάνει όλα δικά του. Δηλαδή να αποφασίζει η κυβέρνηση για τη δικαιοσύνη. Καθόλου ανεξάρτητη, κάτι που τάραξε την Ευρώπη. Και γι' αυτό είχε και τις κυρώσεις από την Κομισιόν. Γι' αυτό έχουν παγώσει και τα κονδύλια, γιατί υπάρχει πρόβλημα με το κράτος δικαίου. Οπότε σίγουρα αυτά είναι καλά νέα για τις Βρυξέλλες, ότι δεν ξαναβγήκαν. Σωστό, σωστό, πάρα πολύ σωστό. Βέβαια δεν υπάρχει ακόμα τελικό αποτέλεσμα, και αυτό κάνει εντύπωση, γιατί μέχρι το πρωί γνωρίζαμε μόνο exit poll. Είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή η Κώστα, είχε 73% συμμετοχή, ήταν ρεκόρ αυτή η συμμετοχή. Δηλαδή πήγε ο κόσμος και ψήφισε 73%. Ίσως γι' αυτό και υπήρξε και αυτή η ενδεχόμενη αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό, έτσι. Γιατί ο Τούσκ δεν είναι ευρωσκεπτικιστής, το ακριβώς αντίθετο, είναι πολύ φιλοευρωπαίος. Δεν μπορεί εξάλλου ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να είναι ευρωσκεπτικιστής. Θα δούμε και τις επόμενες ημέρες πώς θα. Ένας συντηρητικός πολιτικός είναι ο Τούσκ, αλλά είναι φιλοευρωπαίος. Ναι, συντηρητικός προφανώς, αλλά δεν είναι ακροδεξιός όπως είναι το. Επί της ουσίας, γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το κόμμα του νόμου και της δικαιοσύνης δεν είναι δεξιό κόμμα, είναι σχεδόν ακροδεξιό. Είναι ακροδεξιό κόμμα, ναι, βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, Ελίζα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι.